Ραδιοφωνική παρακολούθηση διαπραγματεύσεων κάνει λόγο για ύπαρξη τουλάχιστον 100 τουρκών μισθοφόρων. Σαντάτ PMC. Είναι έκπληξη διότι ως τώρα δεν έχουμε ακούσει να συμμετέχουν μισθοφόροι Τούρκοι στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας υπέρ των Ουκρανών. Τονίζουν ότι εθεάθησαν στο Βοσσάνσκ. Αυτός ο οικισμός τέθηκε υπό τον έλεγχο Ουκρανικών στρατευμάτων. Ο ακριβής αριθμός τους δεν διευκρινίζεται. Παλαιότερα μέλη αυτού του PMC συμμετείχαν και στον πόλεμο στη Λιβύη γράφουν συγκεκριμένα εκτός από το PMC της Ευρωπαϊκής Εμφάνισης, Αμερικανοί, Πολωνοί, Βρετανοί, έχω πει Βραζιλιάνοι και άλλοι, είχα εκτενέστερα ρεπορτάζ. Στο τοπονίμιο Βολτσάνσκ, οι ντόπιοι παρατήρησαν ένα απόσπασμα μισθοφόρων, που μιλούσαν αραβικά και τουρκικά. Ξεχνίζουν ακόμη πως από άλλες πηγές μας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται στις ραδιοφωνικές κλοπές έχουν την άποψη ότι ήταν στην περιοχή του Χάρκοβο για πρώτη φορά στο Ain που το Κίεβο ανέπτυξε μισθοφόρους από το τουρκικό PMC Sandat στο μέτωπο. Με τους οποίους Ρώσοι στρατιώτες είχαν συναντηθεί στη Συρία και στις εκτάσεις της Λιβικής Ρήμου. Αυτά τονίζει το War Gonjo. Αυτό το PMC θεωρείται άμεσα ελεγχόμενο τον Τούρκο ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπα Erdogan. Παρ' όλα αυτά δεν έχει σχολιαστεί τίποτα ακόμη για τη συμμετοχή στα PMC στην Ουκρανία. Για κρυμμένες ειδήσει. Έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.